Μία νέα εποχή ξεκινήσει για τον Δήμο της Καλαμάτας στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μετά την αρχική δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στην Καλλιρόη, από χθες ο Δήμος μεταφέρει εκεί το σύνολο των απορριμμάτων του. Οπότε, εφόσον μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα, γιατί να πάμε σε διαδικασία ανάθεσης 370.000 για να μεταφέρουμε τους πρώτους τρεις μήνες ή ένα διαγωνισμό 800.000. Εφόσον μπορούμε να το λύσουμε το θέμα με τα δικά μας τα μέσα, με τα απορριμματοφόρα τα καινούργια που έχουμε. Και βέβαια και με τα press container. Πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση. Και αυτό διαπιστώσαμε, μπορούμε να το διαχειριστούμε, οπότε διαχειριζόμαστε. Και να έλθω σε αυτό το κομμάτι, να πω ότι από σήμερα για το Δήμο Καλαμάτας ξεκίνησε μια νέα μέρα. Μια πολύ σημαντική ημέρα. Σταματήσαμε να ανεβάζουμε απορριμματοφόρα στη Μαραθώλακα. Ένα αίτημα δηλαδή που τη τοπική κοινωνία του Δήμου μας από το 2010-11 τουλάχιστον που έκλεισε η Μαραθώλακα υλοποιήθηκε. Που θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πηγαίνουμε ακόμα απορρίμματα. Αλλά πιστοί στις δεσμεύσεις μας. Πιστοί σε αυτά που λέμε, τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Είχαμε πει μόλις ξεκινήσει το εργοστάσιο, εμείς θα πάμε. Όπως σημείωσε ο Θανάσης Βασιλόπουλος στην συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, η μεταφορά των απορριμμάτων προς τη Μαία της Καλλιρόης γίνεται με τα μέσα και το προσωπικό του Δήμου. Ξεχνάμε ότι έχουμε ορίζοντα, έχουμε πλαίσιο. Έτσι. Είναι ο σταθμός μεταφόρτωσης που θα γίνει στο Ασπρόχωμα. Ο κλειστός σταθμός μεταφόρτωσης, ο πιο σύγχρονος που θα έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό 1.950.000. Εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση είναι προς δημοπράτηση τώρα. Με όλες τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται γι' αυτό. Και τότε, μόλις γίνει ο σταθμό μεταφόρτωσης, προφανώς τα απορρίμματα του Δήμου Καλαμάτας θα φεύγουν από εκεί. Τώρα όμως μπορούμε να αποφύγουμε τη μεταφορά, γιατί τι έπρεπε να κάνουμε, μην το ξεχνάμε αυτό. Τα απορρίμματοφόρα που είναι στο κέντρο της Καλαμάτας έπρεπε να ανέβουν Μαραθώλακα, να ξεφορτώσουν και η εταιρεία να φορτώσει τα απορρίμματοφόρα, τα press container από τη Μαραθώλακα για να τα πάει στην Καλλιρόη. Διπλή δουλειά. Και μεγάλο κόστος. Το είδαμε στην πράξη, έχουμε συζητήσει με την εταιρεία, αναλύσαμε τους τρόπους που θα πηγαίνουν τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως πλέον πάμε η λειτουργία της Μαραθώλακας που για χρόνια εξυπηρέτησε τις ανάγκες προσωρινής διαχείρισης και πλέον εκκινούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση του χώρου.